centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Είναι μαζί μας η κυρία Δέσποινα Μπελόκα να κάνουμε τις συστάσεις για το κοινό μας. Ψυχολόγος, είναι στη γραμμή υποστήριξης που έχει ανοίξει εδώ και κάποιες μέρες ο Δήμος του Άργους Οριστικού. Ναι, για ναι, όλους ακριβώς. Όσους αισθάνονται έτσι το άγχος, για όσους αισθάνονται την πίεση των ημερών, για όσους αισθάνονται πολύ άσχημα με αυτό που συμβαίνει, είστε εσείς εκεί, κυρία Μπελόκα, και θέλω λίγο να μας πείτε την εμπειρία σας γύρω από αυτή την ιστορία, την οποία έχουμε μπλέξει όλοι μας το τελευταίο διάστημα. Ναι, είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις. Οι ηλικίες που με παίρνουν, Χρήστο, είναι από 21 έως 75 ετών. Ναι. Ναι. Όλες οι ηλικίες, λοιπόν. Όλες οι ηλικίες. Όλες οι ηλικίες, ναι, όλες οι ηλικίες. Πλήττει όλες τις ηλικίες. Ναι. Απλά θεωρώ ότι οι ευπαθείς ομάδες, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε άνοσο καταστολή από χημειοθεραπείες, αυτοί νομίζω ότι είναι και οι πιο δύσκολες ομάδες. Οι πιο δύσκολες ομάδες. Ναι. Θέλει να προσέχουν ιδιαίτερα. Είναι συνήθως άνθρωποι που είναι μόνοι τους στο σπίτι, δηλαδή δεν έχουν κάποια παρέα, έναν άνθρωπο να πούν μια κουβέντα. Έχουμε και αυτή την ομάδα με τους άνω των 65-66 που είναι χείροι ή χείρες και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για αυτούς επίσης. Ναι. Έχουμε και αυτή την ομάδα. Παίρνουν και από εκεί οι κυρίες κυρίως. Ναι. Ρωτάνε με ποιο τρόπο να βγάλουν όλο αυτό το ζήτημα. Δεν το έχουν είναι πρωτόγνωρο και για αυτούς βέβαια, για όλους μας είναι. Απλά κάνουμε κάποιες συστάσεις. Το συζητάμε λίγο παραπάνω, τους αφήνουμε να μιλάνε γιατί βλέπω ότι έχουν θέληση. Ναι, ακριβώς. Θέλουν κάποιον να τους ακούει. Αυτό. Ναι. Θέλουν κάποιος να τους ακούει. Αισθάνονται πολύ άσχημα με αυτό που συμβαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή αισθάνονται ότι βρίσκονται ξαφνικά, γιατί κακά τα ψέγματα όλοι μας, Δέσποινα, έχουμε αυτή την αίσθηση ότι μήπως έχουμε μεταφερθεί κάπου αλλού σε κάποια άλλη πολιτεία, σε κάποιο άλλο κόσμο, σε κάποια άλλη, δεν ξέρω, ήπειρο, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ έξω από τα νερά μας, όλοι μας. Ναι, οι νέοι το περιγράφουν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι σαν να ζουν σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Σαν να ζουν αυτές που βλέπαν, ας πούμε. Ναι. Το περιγράφουν πολύ καλά. Πόσα τηλεφωνήματα έχουμε, δηλαδή γίνονται συνεχώς τηλεφωνήματα, δηλαδή... Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Πώς το βλέπετε εσείς? Τώρα θα δείξει με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ως τώρα ήταν πιο πολύ ευπαθείς ομάδες κλεισμένες και είχαμε κυρίως τηλέφωνα από εκείνους. Ή ακόμα και από άτομα που είναι σε καραντίνα, οι οποίοι μπορεί να ήταν σε επαφή με κρούσματα ή είναι οι ίδιοι, έχουν ήπια συμπτώματα. Μάλιστα. Έχουμε και αυτή την ομάδα, ναι. Άρα προβλέπετε... Προβλέπετε τώρα το τηλέφωνο... που... Ναι. Να το δώσουμε για το τηλέφωνο. Είναι ανοιχτό όλη την ώρα, από το πρωί ως και το βράδυ. Να το πούμε ακόμη το τηλέφωνο. Για όσους θέλετε μία γραμμή στήριξης και υποστήριξης, αν έχετε άγχος, αν έχετε αγωνία, αν τα βλέπετε όλα μαύρα, να πείτε μια κουβέντα, να λαφρώσετε, 2467 35 13 12, το επαναλαμβάνω, 2467, προσέξτε μην βάλετε 0, 2467 35 13 12. Θα σας απαντήσει η Δέσποινα Μπελόκα. Δεν ξέρω αν είναι και άλλη σε αυτή την γραμμή, Δέσποινα, μαζί σου στο Άργος. Όχι, στο Άργος δεν έχουμε, το ανέλαβα μόνη μου. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τον Δήμαρχο, τον αγαπητό Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Κατατσόγλου, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Ο οποίος και χθες έβγαλε και νέο μήνυμα με νέα ντουντούκα. Εκλιπαρούσε, πριν τις απαγορεύσεις, εκλιπαρούσε τους πολίτες να μείνουν στο σπίτι τους και να μην βγουν. Ακριβώς, αναδεικνύει τη σοβαρότητα του θέματος. Μόνο αν μείνουμε σπίτι, κύριε Νατσούλη, θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό. Αυτό είναι προς στιγμή το όπλο για τον κορονοϊό. Δεν έχουμε άλλο όπλο αυτή τη στιγμή. Αυτό έχουμε. Όχι. Δυστυχώς. Το είδαμε και στην Κίνα, η εξέλιξη είναι πολύ θετική. Ελπίζουμε να το δούμε και στην Ιταλία και στην Ισπανία και σε εμάς εδώ, φυσικά. Ελπίζουμε να τα δούμε τα αποτελέσματα, τα θετικά, παντού, σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα.
Και κάτι ακόμα, τηλεφωνούν μόνο από το Δήμο του Άργους ή τηλεφωνούν από όλο το νομό στην συγκεκριμένη γραμμή, Δέσποινα? Από όλο το νομό και έχουμε βγει και εκτός νομού. Δηλαδή μπορεί να με πάρουν και από Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο είχα από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Κομοτηνή, από Κέρκυρα. Α, δηλαδή δεν περιορίζεται το τηλέφωνο αυτό μόνο σε δικούς μας ανθρώπους? Έχει διαδοθεί μέσα στο Facebook. Είναι εκπληκτικό. Μέσα από το Facebook. Έχει διαδοθεί προφανώς μέσω Facebook, ναι, γιατί όλοι αυτό μου λένε. Και σας παίρνω από κοντά. Εντάξει, κρατάμε γερά. Εμείς είμαστε στη δεύτερη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή, κύριε Νατσούλη, είναι το νοσηλευτικό, σωστό, το ιατρικό, σωστό, προσωπικό, σωστό, και όλο το προσωπικό. Εμείς βάζουμε ένα λιθαράκι απλώς οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ένα λιθαράκι βάζουμε. Το ξαναλέμε το τηλέφωνο της γραμμής υποστήριξης, ψυχολογικής στήριξης, 2467-35-13-12. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω να τελειώσει το γρηγορότερο αυτό, να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα. Έτσι, την επόμενη φορά να ασχοληθούμε με πιο υγιή πράγματα. Ναι, σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα και εγώ, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.